Το πρώτο επεισόδιο τη νέα χρονιά που θα είναι και αυτή σίγουρα επεισοδιακή, αλλά ελπίζουμε με καλύτερο τρόπο από την προηγούμενη, είναι και αυτό μια ευγενική προσφορά των αγαπημένων φαν μα που επιλέγουν να μα στηρίξουν απευθεία μέσα από το patreon.com. Πληροφορίε θα βρείτε στην περιγραφή. Και γιατί να στηρίξω κατευθείαν αυτό το επεισόδιο, να το στηρίξετε, Διότι δεν υπάρχουν διαφημίσει να το στηρίξουν και έτσι βοηθά αυτή την εκπομπή, αν σου αρέσει, να παραμείνει στον αέρα. Και τι θα πρέπει να δώσω εγώ τόσα πολλά λεφτά, Μπορεί να ξεκινήσει από 3 ευρώ για ένα μήνα και κάθε μήνα ή 3 ευρώ. Τελεία. Οπότε, ακόμα και αυτό είναι σημαντικό για εμά. Αν σα ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, μπορείτε να τσεκάρετε στην περιγραφή πώ μπορείτε να γίνετε κι εσεί και να μην γίνετε Όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο επεισόδιο τη χρονιά. Όποτε θε, κάνουμε κλακέτα. Ναι. Λοιπόν, με το λες τώρα κλακέτα επειδή το είπα στο προηγούμενο επεισόδιο. Εντάξει, ξέρουμε ότι ε, ε, είναι κλακέτα, το ξέρουμε. Μου την είπε. Και... Να... Δεν την είπα σε εσένα, την είπα σε εμά. Γιατί ξεκινάμε με τσακωμό αυτό το επεισόδιο, Είναι γιορτέ. Ποιο τσακωμό, εγώ φρόντισα να χρησιμοποιώ τη σωστή ορολογία. <laughs> Η σωστή ώρα είναι παλαμάκι αυτό που κάνουμε σε αυτό το πόδι Δεν είναι καθόλου κλακέτα. Okay, το οποίο λοιπόν, έχει γίνει από τώρα. Κάνουμε... Άντε, πάμε να το κάνουμε. Θα το κάνουμε αμέσω τώρα. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Τρία, δύο, ένα. Ε, νομίζω ότι μετά από αυτό είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε μια χριστουγεννιάτικη εισαγωγή. Ναι. Εδώ, εσύ θα βάλει κάποια τζιγκλμπίνια ε, να βάλουν στην αρχή κτλ. Σημειώνω τραγουδάκι... <laughs> Ναι, 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 ναι.

και συνεμβολιαστή ε, και κόσμο αγαπημένε γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο της Μαρμελάδας ένα χειροκρότημα που τα καταφέραμε για ακόμα μία χρονιά ε, χειροκροτάς τώρα εσύ έτσι ναι 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 απλά το κάνω μακριά για να μην ε, του τρελάνω okay, με κατά το κατά μικρόφωνο κατά ε, 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 και είναι το και τρίτο εγώ. ή τέταρτο Ωραία. χριστουγεννιάτικο επεισόδιο που έχουμε κάνει πιστεύεις είναι το τέταρτο και μάλιστα το, το, το πρώτο Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο που κάναμε ήταν και πάρα πολύ κοντά στα πρώτα μας επεισόδια γιατί ξεκινήσαμε και κοντά Σωστά. στα Χριστούγεννα. 9 ε, Δεκεμβρίου του 18 ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ναι, οπότε 10 Δεκεμβρίου ήταν σίγουρα μια μέρα μετά το πρώτο επεισόδιο που κάπου εκεί γυρίσαμε <laughs> το Χριστουγεννιάτικο. Σωστό. Και Σωστό. Οπότε είχαμε τον Ξανθό Χριστό και όλα αυτά. Τα positive Christmas και πιστεύεις ότι μετά από τέσσερα Χριστουγεννιάτικα επεισόδια έχει μείνει κάτι που να μην έχει υποθεί. Κοίτα. Αυτό θα το μάθουμε στη συνέχεια του επεισόδιου. Αν ήμουν ο άνθρωπο ο οποίος κρατούσε σημειώσει από κάθε επεισόδιο με κίνδυνο να επαναληφθεί, <Κι> να μην επαναληφθεί, θα σου έλεγα με πολύ ακρίβεια ναι ή όχι. Τώρα θα απαντήσω ναι, αλλά αυτή η δήλωση δεν βασίζεται πάνω σε data. Ε, είναι σωστά. λίγο τύπου συνέστημα είναι Εμεί πάντα θα έχουμε κάτι να πούμε τα Χριστούγεννα. Ακριβώ. Και αν δεν έχουμε να πούμε κάτι για τα Χριστούγεννα, τότε πάρα πολύ απλά θα πούμε κάτι γενικό. Ακριβώ. Οπότε τώρα θα κόψουμε εδώ, θα πάμε να ακούσουμε όλα τα προηγούμενα επεισόδια Α, και μπράβο. θα ξαναγυρίσουμε για να δούμε τι δεν έχει ποθεί για τα Χριστούγεννα ώστε να μην επαναλαμβανόμαστε. Βέβαια έχει περάσει και χρόνο από τότε έτσι. Οπότε όλοι το έχουν ξεχάσει αυτό, θέλω να πω. Μπορεί, μπορεί. Ε, Πάντω, ε, στο tour που πήγα, ε. τώρα και ήταν πάρα πήγες πολύ. Πήγε τουρ Ναι! 15 <laughs> με 20 Δεκεμβρίου ο Στέλιος Ανατολίτη ήταν σε τουρ με το χάπι. Τελευταίε παραστάσει. Και... Α μιλήσουμε για κάτι που έγινε στο παρελθόν. Ναι! Η ζωή μα όλοι. Ε... Και θα μιλάμε σε όλο το επεισόδιο έτσι, σαν να κάνουμε διαφημιστικό. Καλά Χριστούγεννα! Και καλέ προσφορέ. <laughs> το ζαμπόν έχει πέσει 2%. <laughs> Δεν ξέρω γιατί. Ε, ξέρεις ότι άμα... Λίγο παραπάνω βλακία, λίγο παραπάνω χριστουγεννιάτικη βλακεία βλακία αυτό. Sorry. Έχει τόση αύξηση στην αγορά που το 2% που είπε παίζει να μην είναι έκπτωση. Δεν είναι καν επιστροφή στην προηγούμενη τιμή που είχε πριν από 6 μήνε. <laughs> λοιπόν. 2% ήθελα... είναι η καθημερινή αύξηση του πληθωρισμού γενικότερα. Ναι, λοιπόν, έχουμε φτάσει <laughs> εκεί τώρα. Είναι 5% κάτι τέτοιο και είναι όλοι. Ε, κάπου είδα σήμερα τον προπολογισμό. Θα πούμε πολιτικά τώρα. Είδα τον προπολογισμό που ψηφίστηκε και όλα αυτά. Ναι, μπράβο, μπράβο. Δεν πειράζει. Τα νεότερα παιδιά Μην να, μας να το ψηφίσουν και να μαθαίνουν. κατάφερα να το ψηφίσουν, ναι. Το περίμενα αυτό. Κάπου είδα κάπου είδε σε ένα post του Μπόβολου ε, που έχει γράψει το Ζαμπονοκόπτη. Να το διαβάσετε το Ζαμπονοκόπτη. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Πολύ ωραίο βιβλιαράκι. Είναι από τι εκδόσει iWrite Ε, Όπω και στι εκδόσει I write, είναι και το βιβλίο τη Δήμου Σοφία. Ε, το... Μπράβο. Το η ελληνική, stand -up, stand -up η ελληνική σκηνή, σκηνή, νομίζω, σκηνή. Το οποίο είναι το μεταπτυχιακό οποίο... τη, στο δεκτορικό τη, δεν έχω καταλάβει τι από τα δύο είναι. Είναι, είναι η διπλωματική τη στη σχολή που φοιτούσε, η οποία είναι. Δεν θέλω να πω καλά. Είναι τεχνών, το μεταπτυχιακό τη. Όχι, θεατρολόγο. Ε, είναι. θεατρολόγο. Είναι θεατρολογία. παραπάνω, δεν είναι μια πτυχιακή διπλωματική. Είναι παραπάνω. Είναι μεταπτυχιακό νομίζω. Οκ. Okay. Ε, ωραία. Ναι. Αν ακούει η Σοφία σχολιάσει κάτω. Ναι, <laughs> το Είναι. Αλλά το, το παράλαβα και εγώ το βιβλίο αυτό. Το περίμενα περίπου τρει εβδομάδε, αλλά ήρθε. Α, ah, οκ. Okay. εγώ με πήγα και το πήρα από εκεί. <στα> πήγα και το πήρα από τα Τι... Εξάρχεια. Α, πήγε και το πήρα. <στα> ναι, το okay. παρέγγειλα και πήγα και το πήρα. Ήταν, είναι πολύ κοντά. Είναι, ε, εγώ λενάκι. το παρέγγειλα και ήρθε από Θεσσαλονίκη. Δεν χάλασε. Οχ. Oh, τι έχει παίξει oh. εσύ, Μπαλίτσα. Το πήρε από βιβλίο <laughs> πολύ και για τι εκδόσει. Δεν, τι. τι? Α, καλά, είσαι τέτοιο. Ε, Που λε για τον προπολογισμό, έγραφε κάποιο ναι, ναι, ναι. ότι ο προπολογισμό έχει ψηφιστεί. Έγραφε ο Μπόβολο, επειδή ακούστηκε στη βολή ο Σκυλακάκο, το είπε, δεν ξέρω είπε, ότι ο προπολογισμό έχει ψηφιστεί α, με τη λογική ότι το 2022 δεν θα έχουμε πανδημία και έχει ήδη 700 εκατομμύρια ευρώ μειωμένα για την υγεία. Οπότε ωραία. θέλω να ξέρει ότι θα Γλυτώνουμε πεθάνουμε λεφτά όλοι. τώρα. Όλοι θα πεθάνουμε και δεν θα γλιτώσουμε ναι, και λεφτά εν τέλει. Αλλά θα πεθάνουμε πιο πλούσιοι. Mm -hmm. Γιατί θα κόψουν από την υγεία. Άρα θα κερδίσουμε στον προπολογισμό. Άρα αυτό επιμερίζεται δια 11 εκατομμύρια. Άρα μπορεί ναι. να πεθάνει, αλλά θα πεθάνει πιο πλούσιο. Ναι, θα έχει κερδίσει 70 λιγότερο, ευρώ. βασικά, για να είμαι ακριβή, λιγότερο φτωχό. Mm. Αυτό. Οκ, οκ, οκ. Ω κράτο. Α, ω κράτο. Πολύ καλό. Ω κράτο άνθρωπο. Mm, όχι του God of War. Ο άνθρωπο κράτο. Ah. είναι σαν ε, υπερήρωας. υπερήρωα. Όχι, είναι του God of War. Κράτο. Ναι. Να σου πω, Ρεχάρη, ναι, τώρα, α. επειδή Πολλέ μαλακίε λέμε. Ε... Και είναι και σοφέ. Ε... Ήθελα να σε ρωτήσω. Τα άλλα Χριστούγεννα, εσύ που δεν είχαμε πανδημία. <laughs> ναι, οκ. Okay. Ωραία. Έβγαινε έξω όλη μέρα με στο κρύο. Χωρί λόγο. Ναι, χωρί λόγο. Και ναι, πέρα. είναι Χριστούγεννα, πάω να βγω έξω, α πούμε. Γιατί. Καταρχά. Θέλω να επαναληφθώ εδώ. Να επαναληφθεί. Το λέω γιατί θα εγώ επαναληφθώ. πήγα στην Ξάνθη και έπεινα καφέ στου 6 βαθμού έξω. <laughs> Και ήμουνα και cool, ε, 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 έλεγα ε. «Α, πιούμε και ένα καφεδάκι». «Σοφή μαλάκια μας κι εμά, πνευμονία». Αλλά <laughs> δεν καταλαβαίνω πώς έχουμε εξελιχθεί τώρα. Δηλαδή, το, 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 τα άλλα Χριστούγεννα εμείς βγαίναμε έξω και κάναμε ε, κοινωνικέ σχέσεις με τον κόσμο και λέγαμε «Γεια» και πίναμε γκλουβάιν και λέγαμε «Ω, oh, Merry Christmas» και τέτοια. <laughs> Σίγουρα όχι, αυτό δεν το έκανα ποτέ, ούτε mm. πριν ούτε τώρα το κάνω, αλλά... Ε, Έχει βάλει πάρα πολλέ ε, συνιστόσει μέσα στο, στο όλο θέμα, γιατί καταρχά ποτέ δεν είχαμε χρυστού για να με 6 βαθμού και 5 και 4. δηλαδή Συνήθω ήταν 17, ξέρω εγώ, με ήλιο. Οπότε Α, ναι. μες στο κρύο κυριολεκτικά δεν γινόταν. Ε, τώρα μιλάμε για Νότια Ελλάδα ή Αθήνα ή τέτοιο. Στην Ξάνθη ναι. πιθανότατα να είχε πάλι 6 βαθμού. Αλλά ναι. και τώρα έχει κρύο αυτέ τι μέρε στην, Αθήνα, ενώ ότι έχει τώρα, στην όντως Αθήνα. Έχει τώρα Όντω ναι, ναι, έχει που κρύο, που είναι Χριστούγεννα. Ναι, ναι. Οπότε είναι λίγο πιο κοντά στο κλίμα. Δεν έχω καθόλου θέμα να κάτσω έξω στο κρύο, ούτε είχα παλιά, δηλαδή. Δεν έχω θέμα με το κρύο, έχω φίλους που είναι κρύο. Ναι. Ξέρω τον Κώστα κρύο. Ναι, και τον... τον... εγώ το ξέρω. Ας... Αλλά όχι, δεν ναι. Κοίτα, προφανώ άνθρωποι που είστε γεννημένοι Νότιοι, είναι λογικό να λέτε δεν έχω πρόβλημα να κάτσω στο κρύο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και να κάτσει στο κρύο δεν θα κάτι. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη που πήγα εγώ, α πούμε, και στην Τρίτη ναι. Ανάσα ένιωθε το έντερο σου να παγώνει. Και τα ναι, πνευμόνια ναι. σου άστε έχουν, το υπάρχουν Από πού από αναπνέει. Ε, δεν αναπνέει. Είναι επειδή επικοινωνούν όλα μεταξύ του εκεί πέρα. Ο αέρα είναι τόσο <laughs> κρύο παγών, τα πνευμόνια σαπίζουν στην πρώτη ανάσα και μετά όλο πάει κατευθείαν <laughs> στο μάχη ένταρο. Κατάλαβε. Στο okay. ναι, Μετά από okay. 10 λεπτά έξω και Έπρεπε ναι, να να δεν Έπρεπε να ρωτήσω, συγγνώμη. Ναι, σαφώ. Ναι. Οπότε εντάξει, κατανοητό. Απλώ μιλάω για αυτή ε... την ικανότητα του να βρεθούμε σε εσωτερικού χώρου. Και σκέφτομαι τώρα πόσο σημαντικό ήταν αυτό για τα προηγούμενα Χριστούγεννα. Δηλαδή. Για παράδειγμα, τώρα Πόσο ο Αϊ Βασίλη. θα τώρα, α πούμε, ναι. που δεν μπορούμε να είμαστε μέσα. Το πάγιο είναι το πιο υπαρξιακό. Δηλαδή, ο Αϊ Βασίλη, αν δεν είχαμε οι άνθρωποι εξελιχθεί σε σπίτια και να φτιάχνουμε καμινάδε. Δηλαδή, ήδη δυσκολεύεται αρκετά να μπει από το Λέβιτα, να βγει έτσι από το καλοριφέρ του. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και αν δει στι σύγχρονε πολυκατοικέ τη Ελλάδα, δεν βάζουμε απλώ μπισκότα γάλα, βάζουμε και το κλειδάκι του καλοριφέρ. Αυτό το μικρό. <σχ> για να μπορέσει ναι. να ανοίξει, να κάνει ξέρο, να βγει έτσι ο Βασίλη και να φέρει δώρα. Σωστό. Ναι. Σαν το τζίνι. Ναι. Τρίβει το καλοριφέρ και βγαίνει ο Ι Βασίλη. Ε, αυτά ξέρει, τι με βάζει και τα λέω. Ε, και... Τώρα, χρόνια. Ναι, ε, ναι, οπότε αυτή η φάση εμένα με, θα έλεγα ότι με, με κινητοποιεί. Με... δεν ξέρω. Θα, θα έλεγα ότι... Ε, είσαι ακινητοποιεί γιατί παγώνει κυριολεκτικά. Μένει εκεί κόκαλο, ξέρω εγώ απ έξω. Πολύ σωστό, χάρη μου. Εννοούσα με κινητοποιεί να σκεφτώ ότι ίσω Λέω, έχει έρθει μια εποχή στην οποία ο Ιβασίλη θα δυσκολευτεί γιατί και εμεί δεν θα κάνουμε Χριστούγεννα σε εσωτερικού χώρου, λέω, τα σπίτια μα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Κοίτα, και γενικά είναι περίεργο να εισβάλλει κάποιο στο χώρο σου. Καλύτερα να τα αφήνει στην πόρτα, όπω ε, η courier, ξέρω εγώ. Καλύτερο είναι αυτό. Δηλα, δηλαδή, πάνε. δεν είναι και ωραίο τώρα να μπαίνει από, ολ, από τους του σωλήνε του Καλοριφέρη, από τα τζάκια ένα άγνωστο. Τώρα δεν ξέρει και τι ασθένειε κουβαλάει, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Αυτό το ο Ιβασίλη χρειάζεται νομικά ε, Κοίτα, χρειάζεται ένα PCR γιατί σε 24 ώρες το κάνει όλο Οπότε mm. δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω Αλλά ε, δεν ξέρω και αν ε, κολλάει ο Άγιος Βασίλης COVID Δεν νομίζω ότι κολλάει από την άλλη Γιατί Δηλαδή στο σύμπαν του South Park ο Άγιος Βασίλης είναι εισαξιός με τον Χριστό Ας πούμε πλακωνόντουσαν σαν, σε αρκετά επεισόδια mm. Ενώ έχουν το ίδιο... Spiritual, ξέρω eh, εγώ, value. Οπότε. Νομίζω αξία. ότι δεν κολλάει COVID. Στο επίκεντρο, όπω είπα στο στην αλλά ξέρει τι. Εντάξει. Αναλόγω τώρα. Άμα είναι καλό το δώρο, θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ. Άμα ήμουν κακό παιδί, θα πει την άλλη. Έτσι κι αλλιώ δεν θα πάρω δώρο. Που μάλλον δεν θα πάρω δώρο. Αλλά. Τέλο πάντων. Α πω κάτι. Έ η Βασίλη, αν μα ακούς κάνω τη γουστάριζε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Οκ. Okay. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα εκεί. Εκεί που μένει. Κάνω ρε, πω, παιδί αυ... Γιατί είμαστε και σε podcast. Αυτέ οι ναι. ερωτήσει τι κάνω με προβοκατόρικη διάθεση προφανώ για να καταδείξω ναι, το, ξέρω. το ότι. Για να με κάψει. Στην πραγματικότητα, όχι. Ο Άι Βασίλης δεν έχει τίποτα να φοβάται από εμά. Μπορεί να έρθει αν θέλει, μπορεί και να μην έρθει όμω. Είναι μια δική του επιλογή. Ναι. Έτσι πρέπει. Ναι. Εμεί να κάνουμε ένα τεστ. Ε, ναι. Να είμαστε για Κέιτ. Ναι, εμεί ναι, τεστ και... οπωσδήποτε. Θα δούμε. Έτσι κι Regardless, που λένε οι φίλοι μου οι Γάλλοι. Λοιπόν. Να έχουν βγει τα στατιστικά της χρονιάς Και είναι κάτι που δεν έχουμε κάνει άλλη φορά γιατί... Ανασκόπηση όντω, δεν έχουμε ναι. κάνει ανασκόπηση ποτέ Ήταν μια περιπετειώδης θα έλεγα χρονιά Ήταν η πρώτη μας φορά στο Patreon Το ναι. 21 έτσι, ναι. Ξεκινήσαμε το 20, σωστά. τέλος του 20 ναι. Και πήγαμε όλο το 21 Οπότε η σεζόν ναι, ναι, τελειώνει σωστά. Το οποίο ήταν πολύ συγκινητικό ε, Και σίγουρα ναι. δεν ήταν όλα όσα θέλαμε Αλλά... Μπορεί και να γίνει, θα δούμε. Είναι λίγο τέτοιο. Θέλαμε πολλά παραπάνω γενικά για τη Μαρμελάδα. Θα το έχουμε ξαναπεί mm. ε, και στο πώ θα το οργανώναμε και πιο πολλά live επεισόδια που πάντα βγαίνουν καλά και το ευχαριστούμαστε και εμεί με τον κόσμο. Αλλά εντάξει, μην τα ξαναλέμε, είναι αυτή η κατάσταση. Αλλά και σε επίπεδο το τι θα θέλαμε να δίνουμε στου Patreon, σαν έτσι, κάποια ευχαριστώ προνόμια, α πούμε. ίσω να μην τα καταφέραμε, αλλά παρόλα αυτά μα στήριξαν πάρα πολύ. Οπότε του ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ για όλη αυτή τη χρονιά που που μας βοήθησαν σε αυτό το project και ήταν μαζί μας, ήμασταν ένα και... να πω ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιο κάτι ε, τρομακτικό για να γίνει Patreon ε, μπορεί να μπει κάτω αν θέλει να αφήσει τον οβολό του για ένα μήνα και να φύγει είναι απλώς ένα τρόπο ενίσχυση. Ναι. Και ακόμη δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να βάλουμε κόφι ή κάτι τέτοιο. Μπορεί να βάλουμε με τη νέα χρονιά. Ένα καφέ, ένα PayPal ή οτιδήποτε. Πάντω, ναι. το 2021 2021 ανοίξαμε και κανάλι στο YouTube για να μεταφέρουμε τη Μαρμελάδα. Ε. Γιατί παρόλο που έπαιρνε αρκετά views στο δικό μου το κανάλι, μου διέλυε το δικό μου το κανάλι και δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και τίποτα γιατί δεν είχαμε καθαρά νούμερα για το πόσο κόσμο ακούει τελικά αυτό το podcast. Και... Οπότε έγινε ο διαχωρισμό κράτου και εκκλησία και φτιάχτηκε το κανάλι Μαρμελάδα Φράουλα, ανεξάρτητο πλέον. Στο οποίο... Το οποίο ναι. κοντεύει και 3.000 subscribers ναι. που σάρεται λίγο να το φτάσουμε. Τώρα δεν ήξερα ποτέ τι θα γίνω YouTuber, αλλά ξαφνικά έγινα. Πατήστε κανένα subscribe να φτάσουμε 3.000 παιδιά να το γιορτάσουμε πριν το τέλος του χρόνου, Ναι. Ναι, φαντάζεσαι να έρθουν όλοι. Ε, 3-2-1, ναι, δεν φαντάζεσαι να γίνουν 3.000 πάνω στη, στην αλλαγή του χρόνου και να φιλιόμαστε με τον τοίχο γιατί θα είμαστε ε, μόνοι μας, ε, σπίτια μα. Ε, 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 όχι. Εντάξει, όχι. Ναι. Ε, δίνει λοιπόν αυτή η χρονιά 78,9.000 συνολικά views το κανάλι της Μαρμελάδας το οποίο εντάξει δεν είναι πολλά περισσότερα στο streaming αλλά αυτό που μου αρέσει να σκέφτομαι είναι ότι δίνει και 1,8 εκατομμύρια λεπτά σε χρόνο παρακολούθηση. Το οποίο, αν το διαιρέσω με το 60, είναι 30.000 ώρε. Το οποίο, αν το διαιρέσω με το 24, είναι 1.250 μέρε, που είναι περίπου 3,5 χρόνια. Άρα, εμεί σε ένα χρόνο, ανεβάζοντα την δεύτερη και την τρίτη σεζόν, και τώρα την τέταρτη, καταφέραμε κάποιον να, κάνει, να ακούσει μόνο. Ε, Πώ το λένε, να ακούσει 3,5 περίπου μέρε. Το οποίο είναι ναι. φοβερό, ο χρόνο είναι τόσο σχετικό. Και υψηλό, ο Μάρτιο ήταν ο με τα περισσότερα μα views και λέει επίση. Α, μπήκαμε και στο partner program, μα κάναν αποδεκτού και μπορούμε να βγάζουμε το ποσό των 16 ευρώ το τρίμηνο από διαφημίσει. Και επίση. Οι τρει χώρε με τα περισσότερα views στο κανάλι είναι Ελλάδα, Γερμανία και Αγγλία. Που σημαίνει ότι πρέπει να πάμε να κάνουμε. Πού είσαι Κύπρο! Σε. ούτε Ε. Κύπρο. Σε. ούτε ξέρω. Πού είσαι Κύπρο. Ό,τι να Ναι. το Πού είσαι Κύπρο. Ό,τι να είναι, θα μπορούσε να είναι αυτό. Ω μαρμελάδα φράουλα, κατάλαβε επειδή είναι φρούτο. Επειδή. Α, οκ, δεν το πιασα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν το πιασα, δεν το πιασα. Αυτά είχα να πω εγώ για το κανάλι. Δεν υπήρχε λόγο. Ωραία, εγώ επειδή είμαι ειδικό. Τι. Λοιπόν, έπεσε το μικρόφωνο για... από μόνο του. Τι άκουσα. άκουσα ένα. Τι. εγώ λοιπόν αν ήμουν ειδικό. Ήταν το πρώτο μου έμφραγμα. Επειδή ήμουν ειδικό. Α βάλουμε μια υποσημείωση εκεί και συγγνώμη από τον κόσμο για αυτό που συνέβη. Το μικρόφωνο βούτυξε από εδώ που το έχω στηρίξει από μόνο του για κάποιο λόγο. Έδρασε αυτοβούλο και βούτυξε. Ε, ήθελα να πω λοιπόν ότι επειδή εγώ είμαι ειδικό επί του Spotify, mm -hmm, εντάξει, mm -hmm. μάλλον υπεύθυνο, όχι ειδικό, ε, έχει κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά που μα έδωσε το rap τη χρονιά του 2021. Ε, αυξήθηκαν οι ακόλουθοί μας στο Spotify παιδιά εκεί επειδή τα νούμερα αυτά δεν είναι φανερά στο public list, στο κοινό να ξέρετε ότι έχουμε, εκεί φτάνουμε σχεδόν τους 10.000 followers, είμαστε στους 9.700 wow. περίπου οπότε πουσάρετε και εκεί γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος και από SoundCloud που δυστυχώς δεν δίνει κάποιο, κάποια ανασκόπηση χρονιάς έχουμε πάρα πολλέ ακροάσεις από εκεί και κυρίω σας ευχαριστούμε γιατί όντω ακούτε podcast και ξέρετε πώς θα τα ακούτε οπότε Spotify και SoundCloud είναι κύριες πλατφόρμες μας αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερο από YouTube και εκεί πέρα σχεδόν τους 10.000 followers και είχαμε 65% αύξηση φέτος το 2021 65%. Είχαμε 3... 65% ναι, είχαμε σε ώρες ακρόσει 37% αύξηση wow. και σε share σαν 31%. Και επίσης Κάποια ωραία ενδιαφέροντα στατιστικά που είναι απόλυτη αριθμή, δεν είναι ποσοστά, είναι ότι είχαμε 195 θαυμαστέ που γιόρτασαν τα γενέθλιά του ακούγοντα μαρμελάδα. Τι! Ναι, έχει τέτοια στατιστικά το Spotify. 185 θαυμαστέ, δεν μου αρέσει η λέξη θαυμαστέ που έχει, είναι μια κακή μετάφραση ναι, προφανώ. Ακροατέ, τα πω εγώ, ναι, ναι, ναι. υποδέχτηκαν τη νέα χρονιά μαζί μα. Κάνε ρεβεγιόν με μαρμελάδα δηλαδή, φαντάζομαι. Wow. 185 άτομα, έτσι. 320 ακροατέ μα άκουσαν την Παγκόσμια Μέρα Podcast, γιατί υπάρχει και αυτό. Τι? Έχουμε τη δική μα μέρα. 1692 ακροατέ άκουσαν τα περισσότερα από τα επεισόδια μα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό σαν αριθμό. Πραγματικά δεν το κατάλαβα αυτήν την κάρτα. Τι τώρα. 32% και... των ακροατών ναι. μα ακούει μεταξύ 11 και 5 το απόγευμα. 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Okay. Αυτή είναι η πιο δημοφιλή ώρα. Αυτό είναι πολλέ ώρε Spotify. Θέλω να σα ενημερώσω, δεν είναι μία ώρα. Okay. Και επίση το συνολικό περιεχόμενο που έχουμε ανεβάσει το 2021 μέχρι τώρα, γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται αυτό το επεισόδιο, είναι διάρκεια 1109 λεπτών σε 15 επεισόδια. Θα έπρεπε να στέγνωσε το στόμα σου, έπινε νερό, λέει το Spotify. Και όντω έχει, έχει τελειώσει το ποτήρι με το νερό που έπινα. Είχε αυτά τα ενδιαφέροντα 18 ώρες. στατιστικά. 18 ώρε. Ναι που ήθελα να αναφέρω Και ευχαριστούμε και πάλι Όλους που μας ακούτε και μας στηρίζετε ε, Σε αυτή τη μακρόχρονη Πορεία μας ε, Γιατί πλέον είμαστε τέταρτη σεζόν Πάμε για τέσσερα χρόνια και ένας χαμός γενικά ε, και αυτά είχα να πω για την ανασκόπηση του Spotify και Soundcloud. Έχουμε αντίστοιχα στατιστικά με τον κόσμο που μα ακούει στο Spotify. Απλά δεν έχουμε το wrap-up. Πρέπει να το κάνει λίγο μόνο εκεί. Θέλει λίγο δουλειά. Okay. Δεν σου βγάζει από μόνο του την ανασκόπηση χρονιά. Οπότε πρέπει να βγάλω κάτι Excel και κάτι συναρτήσει ε, που δεν έχω προλάβει. Αλλά εντάξει. Τέλο ε, αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κόσμο που μα ακούει και μα στηρίζει και του Patreons. Και μιλάω πάρα πολύ ώρα οπότε θα ήθελα να ακούσω τη φωνή του Στέλιου τώρα. Yeah! Εντάξει. Πάντω. Ναι, ναι. Ξέρετε τι άλλο τελειώνει. Μαζί με τη χρονιά. Ο κόσμο. Το χάπι. Α! Μπράβο! Η παράσταση αυτή τελειώνει. Σημαντική ανακοίνωση. Ναι, είναι αύριο. Κεφαλαία εδώ. Ναι, ναι, αύριο είναι η τελευταία τη παράσταση στο χιτήριο. Και η τελευταία τη παράσταση. Αύριο από την ημέρα τη ηχογράφηση του podcast. Έτσι, ναι, 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 Μην πάτε κάποια ναι, μην μέρα μην πάτε, δεν το ακούσετε, ναι, 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 και πάμε για μαγνητοσκόπηση, η οποία η ημερομηνία τη δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Θα ανακοινωθεί μόνο στου ακροατέ. Και η προπόληση θα ξεκινήσει με τη νέα χρονιά. Ουου... Και θα είναι λογικά. 26 Ιανουαρίου, λογικά. Ωραία. Και, και σκέφτομαι το. Ναι, την ημέρα που θα βγει αυτό το podcast για το κοινό και όχι για τους Patreons, γιατί το παίρνουμε μια εβδομάδα νωρίτερα, θα είναι στην ουσία η ημέρα που θα ανακοινωθεί μάλλον και η μαγνητοσκόπηση. Και αναρωτιέμαι, θα μας έχουν κλείσει, τέλος πάντων. <laughs> <laughs> Δεν θα καταφέρω ποτέ να κάνω αυτή τη μαγνητοσκόπηση. <laughs> Κοίτα, Μπορεί να χρειαστεί να φας μια αναβολή για να έρθει η εμπειρία έτσι της αναβολής Ναι, να ναι, ναι, σκόπεις, ναι, σωστό, ξέρω, σωστό, ναι. Σωστό. Ήδη έχει έρθει η αναβολή της, του τρεξίματος παράστασης τώρα, ναι. Αλλά ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και, και να γίνει. Δηλαδή, okay, δεν είναι πολύ μακριά χρονικά, είναι περίπου σε ένα μήνα από τώρα. Οπότε α ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα γίνει. Οπότε, παιδιά, σημειώστε ότι μέσα στο Γενάρη ο Στέλιο μαγνητοσκοπεί την παραστασή του Χάπη ναι. Και μετά θα περάσει και αυτή στο, στο πάνελ του Ιντερνετ και τη Ιστορία. Καλά, πολύ, οπότε... πολύ, μετά, πολύ μετά. Πρώτα θα βγει σε streaming. Ναι, μετά κάποια θα στιγμή. Ή αλλά κάποια θα περάσει, στιγμή ναι. θα βγει και στο Ιντερνετ τζάμπα. <laughs> στο ενδιάμεσο που να γίνει αυτό ναι, το Κυριολεκτικά θα, θα περάσει όταν τη μαγνητοσκοπήσει, γιατί ναι, από τότε ισχύ. θα έχει γίνει ζημιά, παιδί μου αυτό. Ρε, παιδί μου, πάει και αυτό. Και δεν, το, δεν, δεν έχω καταλάβει τι. Και πώ το έχω καταλάβει τώρα τι κάνω. Νιώθω ότι είμαι στα χαμένα εντελώ, ρε, παιδί μου. Ένα πράγμα. Ναι, νομίζω δεν έχουμε καταλάβει γενικά τι μα συμβαίνει. Δεν συνεχίζουμε σαν να ζούμε κανονικά, αλλά αυτό δεν είναι κανονική ζωή. Και γενικότερα αυτά που μα συμβαίνουν. Ναι. Κάπως ε, δεν και γράψουν. καλά και κακά ενώ έτσι, μέσα σε αυτή την πανδημία, είναι, τα, τα, τα έχει όλα σαν αναμνήσεις, ή σαν κάτι σαν όνειρο, α πούμε. Ή δεν, δεν ξέρεις αν τα έχει ή δεν τα έχει βιώσει, αλλά εγώ έχω να πω σαν τρίτο σε σχέση με το χάπι, ότι επειδή είναι μια παράσταση που κι εγώ την έχω δει πολλέ φορέ από κοντά, σου έχω ανοίξει πολλέ φορέ. Μπορώ να πω ότι αυτό. είχε μια long πορεία μεγάλη και πολύ επιτυχημένη και έστω και καθυστερημένα ήρθε η ώρα να, να κλείσει αυτό ο κύκλο έτσι πολύ ευχάριστα. Και ναι, ήταν... Μωρέ, ε... πήγε καλά, πήγε καλά και την, την αγάπησε ο κόσμο την παράσταση. Ναι. Και, δεν είναι και τη χαίρομαι την επιτυχία αυτή, ρε παιδί Μου όπω το έλεγα και στη Χρήσα πρόσφατα που άνοιξε και τη δική τη παράσταση, το χαίρομαι αυτό να βλέπω του κωμικού πλέον να κάνουν τα σόλο του και να γεμίζουν θέατρα μεγάλα. Και πραγματικά το αξίζουν όλοι αυτοί που το κάνουν. Και μπράβο του. Και να φτάσουν όλοι και εμείς οι κωμικοί σε αυτό το σημείο. Τα δικά σου. Ε... Ε... Ναι. Αλλά. Ναι. Είναι πολύ. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Και δεν, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν έχω αρχίσει ακόμα να γράφω γιατί θα κλείσω. Θα τα πούμε αυτά μετά στα resolutions, γιατί έχουμε να πούμε και πολλέ βλακίε. Ναι, έχει ναι, ναι. χρόνο. Αλλά ε, ναι, δεν ξέρω τι θα. Είμαι είμα από το μηδέν πάλι και μου αρέσει πολύ να είμαι στο μηδέν. Δηλαδή, και αυτό αν κάποιο εκεί έξω τώρα, α πούμε, είναι στη φάση που έχει γράψει ξέρω, τη διπλωματική του ή αλλάζει δουλειά ή μετακομίζει ή οτιδήποτε. Είχα κάνει μία. Θέλω να συζητούσα με τον ψυχολόγο, τέλο πάντων, και μου έλεγε, Πώ νιώθει όταν είσαι στον αέρα. Και λέω, Καλά, γιατί δεν είμαι εντελώ στον αέρα. Δεν είναι δηλαδή ότι διαλύθηκαν όλα. Είναι ότι ένα κομμάτι τη δουλειά μου τελείωσε και τώρα πρέπει να ξεκινήσει ένα άλλο. Και ανυπομονώ πάρα πολύ σε πληροφορώ. Επειδή το να ναι. τρέξει την παράσταση μέσα στην ε, πανδημία ήταν ένα λογιστικό έσχο. Το μόνο που κάνουν να ασχολούμαι την εφορία και τα λογιστικά και τον ΕΦΚΑ και τι μαλακίε. Και, δεν, δεν το σημαντικό το ότι την παράσταση, ξέρω Τι, τι τέχνη μου, όχι ούτε καν. Το, το κομμάτι αυτό τη τέχνη που με ενδιαφέρει. Και ναι, ναι αυτόνι, θα ναι, αφήσω λίγο χρόνο έτσι να ασχοληθώ σοβαρά, δηλαδή αρκετό καιρό, ώστε να αρχίσουμε μετά μαζί τι παραστάσει και να γίνει χαμούλη. Και, και, αυτό είναι και όλα και τη δουλειά του κομικού να γυρνά στο μηδέν. Αυτό κλείνει mm. ένα κύκλο και ξεκινά σαν να είσαι open micer μετά. Πεντάλεπτο, πεντάλεπτο, τέταρτο και ο, ούτω καθεξή, μέχρι να στήσει την καινούργια παράσταση. Εντάξει, mm, yeah, εσύ μπορεί να μην δουλεύει έτσι, αλλά συνήθω. Ξέρω εγώ, κάποιοι τώρα στο επίπεδο που είσαι εσύ ενδεχομένω γράφουν και την παράσταση μονομιά ρε παιδί εν καιρό, αλλά ξέρει, μόνο κόμματο. Όχι με πεντάλεπτα ακριβώ, αλλά. Εντάξει, εμένα πόλητες, πάντα... γράφει και εμένα το χάπι δεν γράφτηκε με πεντά λεπτά, αλλά. Ναι, ναι. Γυρνά το μηδέν σε κάθε περίπτωση ναι. αυτό. Δεν έχει τίποτα και ξαναξεκινά. Οπότε είναι σαν να ξεκινά τώρα πάλι από την αρχή. Ναι. Mm. Αυτή είναι και η δουλειά του κομικού. Ε, ξέρει τι τελείωσε για μένα, για πάντα και το συνειδητοποίησα με μεγάλη θλίψη, αν και δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινή. Okay. Λοιπόν, εγώ πρόσφατα ε, είχα γενέθλια. Ωραία, ναι, χρόνια Και έκλεισα. Ευχαριστώ πολύ. Και έκλεισα τα 35. Mm -hmm. Και πήγα να συμπληρώσω ένα ερωτηματολόγιο χτες. Και συνειδητοποίησα ότι πλέον δεν είμαι στην κατηγορία 18 με 34 που είναι σε πολλά ερωτηματολόγια, oh. αλλά στην 35 oh. με 44. Okay. Και σκίστηκε η καρδιά μου κατευθείαν μετά από αυτό. Λέω: Οκ, okay, τώρα είμαι σε, είμαι σε άλλη κατηγορία. Τελείωσε το 18 oh. με 34. Oh. Αυτό ήταν το όριο. Αυτό. Πέρασε και πέθανε και τελείωσε για πάντα, ωραία. Από εδώ και πέρα μόνο, μόνο κατηφόρα, οκ. Okay. <Κι> Τίποτα, τελειώσαν όλα. 35 με 44, δηλαδή μπορεί να θεωρούμε τόσο κοντά στα 44 πλέον. Αυτό είναι το ηλικιακό μου γκρουπ ε, πλέον. Όχι, Είμαστε σοβαροί. Όχι, έχεις ξεφύγει, το ηλικιακό σου γκρουπ είναι αυτό το οποίο βρίσκεσαι. Δεν είναι το... Αλλά, το εντάξει. 10 με 12 εννοείς το, που... μέχρι εκεί έχει φτάσει ο κεφαλό μου. Εγώ ξέρω τι, τι θέλω, τι σκέφτομαι μετά από αυτό, ότι ρε εσύ να σου πω κάτι. Άρα εγώ αυτό που θα συμβεί στην ουσία είναι ότι όπως αισθάνομαι τώρα στα 35 μου whatever θα αισθάνομαι και στα 44, στο ίδιο γκρουπ είμαστε οκ, uh, okay. το βλέπεις έτσι εσύ. Το βλέπω έτσι γιατί εγώ... δεν είσαι τρελαθό, <laughs> 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 Εγώ βλέπω, βλέπω ότι κέρδισα 15 χρόνια, συν... βασικά ότι έχασα 15 χρόνια, Ξαφνικά, έτσι το ναι, την διαλογή, γιατί ξέρεις. Συμπληρώνω, συμπληρώνω, ξέρω εγώ αυτό, ναι, όχι, μου άρεσε, 8, 7, 4, ναι, όχι, όλα αυτά, μπορεί, ίσως, θα το προτείνετε κτλ. Και, και λέω, ρε σημειώστε τώρα σε ποιο ηλικιακό γκρουπ είστε. Και βλέπω, OK, αυτό μου, ρε, που λέει 18. Όχι, mm -hmm. όχι, 35 με 44. Άλλαξε <laughs> το ηλικιακό μου group. Γιατί μου συνέβη αυτό, OK. Ωραία. Αλλά... τίτλος του podcast. Άξε. Ο Χάρης γέρασε. Ας, ας πειραματιστούμε <laughs> με αυτό. Γέρασε 15 χρόνια σε ένα τέτοιο Γέρασε 15 χρόνια σε, 15, σε, σε 30 μέρα. δευτερόλεπτα. Oh, 10 χρόνια βασικά είναι 35 με 44. Ναι. 10 χρόνια, δεν ξέρω ναι. καν να μετράω. Φαντάζομαι έχω ξεχάσει του αριθμού. Είναι τόσο παλιά τότε που κάναμε μαθηματικά. Δεν το θυμάμαι. <laughs> και μετά τα τελευταία μαθηματικά που έκανε εσύ νομίζω δεν ήταν καν μαθηματικά. Ήταν πανεπιστήμιο. Ήταν γιόλο. Κάτι ακραίο. Όπω και εγώ νομίζω. <laughs> δηλαδή, ναι, ισχύει. Άλγευρα δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω να κάνω. Δηλαδή αυτό το 3 συν 2 ίσον χ. Ναι. 3 χ συν 2 ίσον 0. <laughs> αυτό ναι. Είναι... Επίση, ε... δεν σου χρειάζεται. Θα ήταν περίεργο να κάνω στα 35 άλγευρα αν δεν είμαι καθηγητή. Να σου πω ή... κάτι. Το... Να σπουδάζω σε νυχτερινό σχολείο, α Θα ήταν περίεργο στην καθημερινότητά σου να χρησιμοποιήσει άλγευρα χωρί λόγο. Χρησιμοποιώ τώρα. αρκετά φιπιά, ξέρει τώρα ψώνια. Χρησιμοποιεί αρκετή ναι. άλγευρα να κάνει μια σούλα, αλλά τώρα δεν κάνει. Έχει τετράγωνο που κάνει, α πούμε. Δεν έχει. Όχι, δεν κάνει τέτοια. Κάνει αυτά που έμαθε Τετάρτη Δημοτικού. Ναι. Διέρεση, ναι. πρόσθεση, αυτά. Και με το ζόρι, α πούμε. Δηλαδή, μέχρι εκεί. Όχι εσύ, εγώ Καμιά που φορά, είμαι φορά... γέρο. γελάω πάρα πολύ όταν λένε άνθρωποι. Ε, ότι ε, στο σχολείο δεν μα μάθανε την τι είναι ο ΦΠΑ. Και με κατα... μα το μάθανε. Και επίση είναι το 24% επί το... Τι πρέπει να σου μάθουν. Σου έχουν μάθει το 24%. Τι άλλο πρέπει να σου μάθουν. Δηλαδή το λένε και ΦΠΑ. Και <laughs> <laughs> άμα <laughs> αλλάξει όνομα. Η βασική του αρχή είναι αυτή. Ε, θέλουμε λεφτά από κάπου. Πλήρωνε. Δεν χρειάζεται να μα κάτι άλλο. <laughs> το κράτο μα κλέβει, εντάξει. Καλά, αυτό. Μα κλέβει τα λεφτά. Yeah. Αυτό το, ο σκληρό καπιταλισμό του. Ε, στο... Το Parks and Rec που ήταν αυτό με το μουστάκι ο τύπο που έχω και πάρα πολλά χρόνια να το δω. που ήταν full καπιταλιστή σε ουίσκι και μπριζόλα ναι, η φάση ναι, του. Ναι, ναι, ναι. Και mm -hmm. λέγε το. Και είχε ένα κοριτσάκι, θυμάμαι σε ένα επεισόδιο και του λέγει: οκ okay. του λέει τώρα θα σου εξηγήσω πώ λειτουργεί η, φορολογία. Και λέει: Πάρε αυτό το τόστ. Ωραία. Και παίρνει το μισό και το σκίζει και το τρώει αυτό. Και λέει: οκ okay, αυτό σου κάνει το κράτο. <laughs> το κοριτσάκι έκλαιγε μετά. Αλλά αυτό που θέλω Τι να πω είναι ότι μια ένα κοινωνική. μου το θύμισε. Ελά. Τι ωραίο επεισόδιο. Ναι. ναι, ναι, ναι. Μια κοινωνική. Υπάρξει ρεξ και τσεκάρετε το. Μια κοινωνική mm -hmm. παρατήρηση ε, για του λογιστέ ε, δεν ξέρουν το Α. Επειδή έχω δουλέψει και σε λογιστικό γραφείο, το ξέρω αυτό το podcast, δεν είναι πολύ εκνευριστικό ότι όλα τα λένε. Ότι έχει Α, δεν το λέει. Και είναι ακρονίμου, δεν το λένε Α, το λένε Α όπως ξέρω εγώ ΦΠΑ ΦΠΙ... ή API Delta που είναι τα ένσημα ναι. που πρέπει να καταθέσεις στον εταιρείο. Α, δεν λένε ΦΠΑ. Δε, δεν ξέρω ΦΠΙ. το Α. Λένε... Ναι, mm. σπάνια ή όχι λογιστές. Μπορεί να το πει ένα νομικό αυτό το ΦΠΑ, αλλά επίσης είναι ΦΠ, σωστά, α, αλφα δεν είναι Α. Δεν λέμε, δεν με αλφάβητο με Α. Β, Γ, Δ, κατάλαβε. Τώρα... Και οι λογιστέ είναι λε και το κάνουν επίτηδε αυτό αν το κάνουν εσύ, τι καταγγέλει ακριβώ αυτή την εκπομπή για πε μα. Γιατί ξέρει, άλλε εκπομπέ καταγγέλουν ότι, ότι ένα από του συνδετημόνε του ανεβάζει ροζ βίντεο. Εμεί αυτή την εκπομπή τι καταγγέλνουμε. <Κι> 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 ε, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να, ένας από τους δύο να έκανε κάτι ας πούμε ποινικά κολάσιμο και yeah. να έμεινε ένας μόνος στην εκπομπή και να καταδίκαζε μετά ξέρω εγώ και θα γινόταν full viral το podcast αλλά Δυστυχώ είμαστε και δύο καλά παιδιά, νομίζω, και δεν θα μα συμβεί. Καλά παιδιά. Εγώ <Σε> ε ε θα διαφωνήσω με τη χρήση του όρου. Θα πω ότι δυστυχώ είμαστε και δύο νορμά άνθρωποι. Και είμαστε δεν έχουμε... ένα καλό παιδί και ένα γέρο. Αυτή τη στιγμή, <σκοί> ναι, εντάξει, σίγουρα. Για αυτή τη στιγμή δεν, δηλαδή, δεν σκεφτήκαμε ποτέ να, να... Προσπαθώ, να βγει ένταλμα σύλληψη μα και μετά ο Εισαγγελέα το κάνει κακούργημα όπω έγινε σήμερα. Οπότε. που <σκοί> δεν το σκεφτήκαμε ποτέ αυτό. Μέχρι στιγμή έτσι, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη ζωή. Τέλο πάντων, πάντω μόνο σε αυτό το podcast μπορούσε να γίνει μετάβαση από του λογιστέ στο Στάθη Παναγιώτοπουλο. Ξεκάθαρα. Ο, είπα το όνομα. Οκ. Okay. Απίτητε. <laughs> οπότε. <laughs> δεν ξέρω. Πρέπει Εκείς να λογιστές γίνει. Γιατί... Μάθετε λίγο το Α. Δεν ξέρω τι πρόβλημα έχετε. Δηλαδή τα βασικά. Okay. Ξέρετε να μετράτε. Okay. Ξέρετε πολύ καλά τι πράξει του Δημοτικού. Δεν, είχατε, δεν ήσασταν καλοί, μάλλον στη γλώσσα-γλώσσα. Αυτό έχω να πω. Και την κάναμε και δύο φορέ για αυτό το λόγο. Για να λέτε σωστά τα φωνήεντα. Okay. Και δεν το κάνετε. Προσπαθήστε λίγο να λέτε το αλφα, αλφα και όχι α. Δηλαδή πάτε να παραγγείλετε μια μπύρα και λέτε θέλω μια μπύρα. Α, τι μπύρε έχετε, έχουμε ξέρω εγώ την τάδε, την τάδε. Ωραία, φέρουμε μια α. Αυτό θα λέτε. Δηλαδή Χαρή. ελάτε λίγο σας εγκαλά σας. Έχω σας αρχίσει να ανησυχώ πραγματικά τι είναι αυτά που λες και ποιος σε πείραξε να πάμε να του πούμε Πάνε. δύο πράγματα. Πάνε να πάρουν ρύζι και λένε, ξέρω εγώ, από το σούπερ μάρκετ στη γυναίκα του ή στον άντρα του, Όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, πήγαινε και φέρε μου ένα ρύζι 3α. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει αυτό ο διάλογο. Τον χάσαμε, τον Χάρη. Δεν λέω είναι έξω και σα ψάχνει οδηγώντα μια μοτοσυκλέτα, Χάρley, και στην άκρη έχει ένα από αυτά τα δώρατα που έχουν οι υπότε που κάνουν μονομαχίε πάνω στο χαλί. Και οποιον λογιστή βρίσκει θα τον καρφώνει. Και έχω ε, μια κονκάρδα στο μπράτσο μου που έχει με ένα λογιστή και ένα απαγορευτικό όπω απαγορεύει το πάρκινγκ, ξέρω εγώ. Απαγορεύει το λογιστή. Oh. Και έχω μια μπλούζα που γράφει Α. Α ή <laughs> Α. Θυμίζει, ξέρω εγώ. Έχει τελειώσει τώρα εσύ με το Α, γιατί με έχει τρομάξει. Ε, ναι, ναι, ναι. Ε, τελεία και παύλα. Ωραία. Χάρη σε καύλα. Λοιπόν. Βρήκα να σου παρουσιάσω μερικά yeah. από τα πιο περίεργα έθιμα των Χριστουγέννων στον πλανήτη. Ναι. Θέλει. Ναι. Ωραία. Τώρα. Ναι. ναι. Υπάρχει στην Ιταλία η μάγισσα Λαμπεφάνα. Νομίζω ότι λέγεται έτσι. Θα χρειαστεί να το επαναλάβει αυτό. Ολό. Γιατί. Όχι, το όνομα, γιατί δεν το κατάλαβα. Α, α, α συγγνώμη. Λαμπεφάνα. Δεν ήταν Μαρία, ήταν κάτι που άκουσα έτσι κάπω πιο ξενικό. Λαμπεφάνα. Λαμπεθάνα. Φι. Φάνη. Λα... Φώτα. Φρόκαλο. Δεν θα πάει καθόλου καλά. Φίστουλα. Φράουλα. Φράουλα. Hey. Ορίστε. Ναι. Ιταλικό. Λαμπεθάνα. Φίστουλα. Είπε φίστουλα σε κάποιο λόγο. Γιατί είναι μια λέξη που ξέρω. Έχει έξι βαθμού <laughs> έξω. <laughs> What the fuck. Λοιπόν. <laughs> 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 Τι ώρα ναι, που έχω γραφεί μέσα στου εσωτερικού χώρου. Πέντε βαθμού λέει. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να ηχογραφούμε έξω κανονικά για να μάθει να μιλά τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Λαμπεφάν. Τι είναι Λαμπεφάν. Ωραία, είναι μια μάγισσα. Είναι μια μάγισσα, ναι. Στο είπα αυτό ή το ήξερε. Όχι. Ε, το είπε πριν το Λαμπεφάν. Okay, Ήταν okay, okay. Προ... η πρόταση που είπε πριν το. Ναι. Λέει εδώ αυτό το άρθρο που διαβάζω, λέει ε, στην Ιταλία, ρε παιδί μου, τα Χριστούγεννα τα γιορτάζουν με μια ε, μάγισσα η οποία πίνει κραν... κρασί. Και λέει, Όχι, δεν εννοούμε αυτή την αλκοολική θεία από αυτό το περίεργο μέρο τη οικογένεια. Και με, συγγνώμη, τι χιούμορ είναι αυτό, Γιατί πια. Τι...? <laughs> και μετά λέω, Πόσο μοιάζουν οι δύο χώρε. Εμεί έχουμε θείο. Μήπω δεν του παντρεύαμε. Ναι. Τέλο πάντων. Ε, λέει ότι 12 μέρε μετά την επίσκεψη του Αϊβασίλη, okay, την μέρα του okay. Επίφανη, 5 Ιανουαρίου. Άρα 13. 5 Ιανουαρίου, αυτή επισκέπτεται. Ε, στις... Α, είναι με Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Okay, okay. okay. ωραία. Λοιπόν, οι οικογένειε γενικά στην Ιταλία, αυτό είναι την ημέρα τη. Ε, τον... Επίφανη, διεπίφανη. Τα 5-6 Ιανουαρίου. Τα, φώ, τα φώτα δεν είναι, δεν ξέρω. Τα φώτα, τα ναι, φώτα, ναι, τα ναι, θεοφάνια. Τα θεοφάνεια. Λοιπόν, ε, οι οικογένειε λέει στην Ιταλία, αφήνουν έξω ένα ποτήρι από κρασί και ένα πιάτο με λουκάνικα για να τα φάει ναι. η λαμπεθάνα η οποία κατεβαίνει και αυτή από το τζάκι, αλλά με το σκουπόξυλο. Για κάποιο λόγο έχει χωρέσει το σκουπόξυλο και κατεβαίνει. <laughs> και σύμφωνα... Κοίτα, γιατί είχε μπει πριν ο Άγιο Βασίλη και λέει: Πώ πω τα έκανε κατά, ξέρω <laughs> με τι κόνε και αυτά. Πάτε <laughs> μετα... <laughs> και ένα καθάρισμα στη... <laughs> στην καμινάδα. Και λέει σύμφωνα λέει, με, τον, με τον μύθο, ε, αυτό που συνέβη λέει, στη μάγη αυτή ήταν ότι όταν οι τρει σοφοί, που η μάγη με τα δώρα, τη δώσανε μια προσκληση mm -hmm. να έρθει να, να γίνει μάρτυρα στη γέννηση του Χριστού. Και αυτή ναι. δεν πήγε. Βγάζει νόημα, ναι. Αυτή δεν πήγε. Και επειδή δεν πήγε, μετά που αποκαλύφθηκε ποιο είναι ο Χριστός ήταν τόσο στεναχωρημένη και διαλυμένη που τη συνέβη αυτό. Που από τότε, κάθε Χριστούγεννα, τριγυρνάει σε ολόκληρη τη χώρα, Ψάχνοντας να βρει το μωρό Χριστό, αλλά μόνο στην Ιταλία. Ναι. <laughs> και δίνει δώρα στα καλά παιδιά και κάρβουνα στα κακά. Οκ. Okay. Δηλαδή, δηλαδή, από τη μία σκουπίζει η και από την άλλη πετάει παραπάνω κάρβουνα, ξέρω εγώ. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι έχουν δύο άϊ βασίλειδε, έναν αρσενικό και έναν θηλυκό, τον Άϊ Βασίλη και τη Λαμπεφάνα, και τα παιδιά παίρνουν δώρα μία στι ναι. 25 και μία στι 6 του μήνα. Ενώ εμεί, κλασικοί Μεσοβέζοι και Έλληνε, βάλαμε μία Ιανουαρίου τη μέση και είπαμε εδώ θα παίρνει δώρα. Δεν έχει άλλο τώρα. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Αλλά μην είμαστε άδειοι, έχουμε πιο πολλέ αργίε εμεί. Καταρχά, να, να, πούμε ξεκάθαρα ότι η στάση μα είναι ότι πιστεύουμε ότι υπάρχουν μάγισσε. Ξεκάθαρα Λα, ναι. και σε αυτό το universe υπάρχει μάγισσα. Η οποία νιώθει λίγο, α πούμε, είναι σαν να έχει δείξει εγώ τον Bon Jovi στην πρώτη του αυλία και να πε: Ε, δεν κάνει αυτό. Και μετά, όταν έγινε τεράστιο, ξέρω εγώ, όπω έγινε ο Χριστό, να ήταν σε φάση. Πω γαμό το. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Bon Jovi όταν ήταν ακόμα άγνωστο και μετά έγινε πασίγνωστο. Και τώρα νιώθω άβολα και θα γυρνάω όλο το New Jersey γύρω γύρω για να πετύχω τον Bon jovi και να πετάω κάρβουνα σε παιδιά <έσφε> δεν ξέρω κάτι τέτοιο Από, Η ο, αναλογία ο Χριστός ήταν τραγουδιστής πλέον, είναι. έτσι το Χριστός <σ kitty> ήταν ξανθός <σ Someone laughs> έχει καθίως ε, <aro acab> συνθήμα και έχει μείνει το Χριστός είναι ο Bon Jovi τι θα γίνει με αυτή την εκπομπή μόνο αλήθειες είναι το, καινούργιο, είναι είναι, ο Χριστός είναι ο Bon Jovi Ωραία, ο Χριστός είναι ο Bon Jovi και άλλο τίτλος επεισοδίου και γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι. Ε, άκου. Και η Λαμπεφάνα ήταν η μεγαλύτερη φαν. Πο. γιατί η Μπεφάνα. Ήταν Λαμπεφάν. Πω. Και Μπεφάν είναι επειδή έχει κρύο. είναι. Βάλε την Μπεφάν σου. σε γκαμίσω την Μπεφάνα. Ρε. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι κατάλαβα Γιατί ναι, είναι χειμώνα, βγάζει πολύ τον εαυτό Κατάλαβα ναι, πω έχει βγει ο μύθο, μη συνεχίζει τη μαλάκα. Κατάλαβα πω έχει βγει ο μύθο τη λαμπεφάνα. Είναι πολύ απλό. Οι παγανιστέ ναι. δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι που δεν είχε μάγισσε μέσα στον χριστιανισμό στην Ιταλία. Ναι. Και είπα, Καλά, πού είναι όλε οι μάγισσε. <laughs> και ένα παπά. Βγήκε και ψάχνανε. <ένας, laughs> ναι, το κυνήγι μαγισσό που λένε. και ψαχνανε το κυνηγι μαγισσο ουτε καν. Όχι, ο, ο παπά, ένα παπά Α, η ε, Μάιζεσαι. Κοίτα. Δεν είναι ότι δεν τι καλέσανε. <laughs> δηλαδή, μία την κάλεσαν και δεν πήγε. <laughs> Α, δεν πήγε. Ήταν <laughs> δικό τη τώρα. Και τώρα ξέρει, κάθε Χριστούγεννα το μετάγειο σε τρίνα. Γι' αυτό φύλα το Χριστούλη τώρα και σε τελειώνει. <laughs> <laughs> Μοιάζει εντελώ σαν μια <laughs> δικαιολογία που είπε κάποιο. Και τι τρώει. Ε, τι τρώει ο Άι Βασίλη. Ε, γάλα και μπισκότα. Ε, αυτή <laughs> τρώει Λε, κρασί. Κρασί. Και <laughs> Μαυρονάκι, Λουκάνικα, <laughs> Ό,τι να είναι. Η Λαμπεφάνα κάνει, ζει το ελληνικό Πάσχα τα Χριστούγεννα όμω. Σε φάση κρασί και λουκάνικα, <coughs> ό,τι να είναι. Κρασί και τέτοιο. Ε, κοκορέτσι φάση. Ε, Ξέρει τι όμω. Ναι. Τι ήθελα να πω. Τι ήθελα, να πω. Άμα μπορούσα να θυμηθώ τι ήθελα να πω για τη Λαμπεφάνα θα, θα το έλεγα τώρα mm. ευθύ αμέσω. Αλλά επειδή έφτασα 35, πλέον το μυαλό μου δεν βοηθά ιδιαίτερα. Ε, κάτι για τη Λαμπεφάνε θέλω να πω. Τι θέλω να πω, που το έχω κάψει τελείω. Σα πω, ναι, ήταν μια σκέψη που έφυγε, δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ. Μάλιστα. Στην Ουκρανία λέει ότι έχουν μια πολύ διαφορετική προσέγγιση στι χριστουγεννιάτικε διακοσμίσει. Γιατί δεν θέλουν να έχουν τα φώτα, ξέρεις αυτά τα φωτάκια τη Νεράιδα, ναι, ναι, ναι. έχουν ιστού και λέει ότι. Καταρχά, ποιε νεράιδε τα φωτάκια, τι εννοεί. Τα fairy lights, τα φωτάκια που βάζουμε στο δέντρο, που είναι σαν νεράιδε που πηγαίνουν Ποιος έρχονται στο δέντρο. Ποιο σου πει ότι αυτά τα φωτάκια είναι τη νεράιδα. Το ξέρω πάρα πολύ χρόνια, μόλι το, το διάβασα σε μία πρόταση. Οκ, εντάξει. Οκ, Okay, okay. Νόμιζα ότι είχα χάσει κάτι τόσα χρόνια. Όχι, αλλά... εγώ θα τα. Να, τα fairy lights λέγονται, ορίστε. Και τι είπε, γιορτάζουν το Spider-Man στην Ουκρανία. Όχι, ρε, το Spider-Man. Φέρν... Λοιπόν, ένα-ένα. Είναι γιορτάζουμε. <laughs> Είναι του Αγίου Σπάιντερμαν. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αλλάζουν τα φωτάκια με ιστού αράχνη. Ναι. Και λέει ότι. Κυριολεκτικά με ιστού αράχνη. Όχι, φτιάχνουν. Λέει, παιδί μου, ο θερμό λέει. Φτιάχνει Όχι, είναι σαν. Κάτσε, θα σου στείλω τη φωτογραφία, παιδί μου. Δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη με αυτό. Είναι, ο, είναι στην ουσία The legend of the Christmas spider. Spider Chan. Εκεί εγώ τι είπα. Αυτό είναι ταινία για Spider-Man Είναι. Αλλά θέλω να δει το στολίδι. Στην ουσία okay. λέει ότι μία φτωχή ναι. αλλά πολύ πολύ εργατική χείρα κάποτε ζούσε σε μία πολύ μικρή καλύβα με τα παιδιά τη. Μία καλοκαιρινή μέρα έπεσε ένα κουκουνάρι. Εντάξει. Κάπου στον κόσμο. Όχι, ναι. έπεσε στο, πα, στο πάτωμα τη Καλύβα, το οποίο ήταν το έδαφο. Δεν είχαν πάτωμα τότε, επειδή ήταν φτωχοί. Ναι. Εντάξει. Και έβγαλε ρίζα. Και η, τα παιδιά τη ε, ε, Χίρα, τέλο πάντων, άρχισαν να φροντίζουν το δέντρο. Τι έβγαλε ρίζα, ήταν ο δίατρος Τι νου έβγαλε ρίζα. Ρε παιδί μου, έπεσε αυτό εκεί κάτω. Βγήκε δέντρο. Ναι, έπιασε ρίζα αυτό. Ρίζωσε. Α, φύτρωσε δηλαδή. Ρίζωσε, ναι, φύτρωσε. Όπω θε, ναι. Πες το. Λοιπόν, αυτό γίνεται στην Ουκρανία, Γερμανία, Πολωνία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία okay. και Ρωσία. Okay. Λοιπόν, έτσι τα παιδιά, άρχισαν να... τα παιδιά άρχισαν να φροντίζουν το δέντρο και αυτό που συνέβη ήταν ότι θέλανε στην ουσία να φυτρώσει ένα έλατο για να έχουν χριστουγεννιάτικο δέντρο το χειμώνα. Ναι. Αλλά όταν έφτασε ο, τα Χριστούγεννα ε, δεν είχαν λεφτά για να το διακοσμήσουν Και έτσι πολύ πολύ λυπημένα πήγαν στο κρεβάτι και κοιμήθηκαν Και το πρωί όταν ξύπνησαν είδαν ότι το δέντρο το είχαν καλύψει οι ε, Και όταν άνοιξαν τα ναι. παράθυρα τα, Οι πρώτε ακτίνες του φωτός, του ηλίου Άγγιξαν τους ιστούς και τους μετέτρεψαν σε χρυσάφι και ασήμι Και από τότε δεν ήταν ποτέ Συμβαίνει. ξανά ναι. φτωχοί ήταν όμω εξίσου. Ε, Πώ το λένε, απογοητευμένοι από τη ζωή ή ε, στεναχωρημένοι. Παρότι ήταν πλούσιοι. Αυτό το μάθαμε ποτέ. Δεν ξέρουμε αν ήταν πλούσιοι. Γιατί τα λεφτά ξέρουμε δεν φέρνουν ότι... την ευτυχία. Ναι, ξέρουμε ότι δεν ξανά έζησαν ποτέ φτωχοί. Ναι. Δεν ξέρουμε. Μέχρι εκεί. Ε, ναι, δεν μα είπε τώρα ότι επένδυσαν ξέρω εγώ, σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου, α πούμε, και έγιναν Ζάμπερ. <laughs> δεν είναι αυτή η πληροφορία. Ωραίο παραμύθι ήταν αυτό. Όπτι ναι. και πολιτικό μήνυμα εκεί. Εντάξει. Ξέρει ναι. τι όμω. Τι? Το, το κουκουνάρι δεν είναι πεύκο, δεν είναι έλατο. Ε. ε, ε, ε περίμενε. Τώρα <laughs> θα το γουγκλάρει. θα το, ναι, το γουγλάρω, Έχω την αίσθηση ότι γιατί... το κουκουνάρι είναι πεύκο. Το κουκουνάρι είναι πεύκο σίγουρα, αλλά Λάθος έχουν κουκουνάρια και τα τέτοια. Ποια? Ε, λοιπόν, θα σου δείξω. Λέει εδώ ότι έχουν. Έχουν κουκουνάρια και ντοματιέ, θα μου πει τώρα κάτι Περίμενε, άκυρο, γιατί μα ακούνε και άνθρωποι που ξέρουν από αυτά. Μισό λεπτό. Από κουκουνάρια. Ναι. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώ είστε γεωπόνοι. Και 8.000 άτομα ξέρω. Αρέσει όμω. Όλοι Γιοπονικοί γεωπονικοί. Α, καλά, εντάξει. Έχουν πάρα πολλά είδη κουκουνάρια. Α, ναι. ναι. Εγώ ήξερα το πεύκο, sorry. Ναι, και δεν είναι. Έχει σεκόλια. Ναι. ναι. έχει το Cypress, έχει το Juniper, έχει το Chinese Αρμπορβίτα, έχει... Καλά, Μες έχει πάρα και... πολλά. Αυτό είναι σαν είδη τσαγιού αυτά όλα ναι. που λες. Έχει λέει ο κέδρος του Λίβανου, έχει κουκουνάρι μεγάλο, ναι. πολύ φαλικό σύμβολο είναι αυτό. Έχει ο Ανανάς, λέει, έχει ψευδοκουκουνάρια. Τι, είναι όντω. Ε... Άρα αυτό που μάθαμε σήμερα είναι ότι υπάρχουν διάφορα κουκουνάρια. Μήπω αυτοί θέλανε έδι. να. να να κάνουν. Α, βγαίνει και μαρμελάδα από τα τέτοια. Οκ. Okay. Λοιπόν. Ναι. Έχουμε και λέμε. Το πάιν που έχει κουκουνάρι είναι. Το πεύκο. Το πεύκο. Οπότε αυτοί μάλλον θα στολίζανε πεύκο και όχι έλατο. Ναι. Θα μπορούσε να πει απλά αυτό που είπα στην αρχή ότι το κουκουνάρι είναι πεύκο και όχι έλατο. Δηλαδή θα αρκούσε. Όλο το υπόλοιπο νομίζω ήταν ένα μικρό πλεονασμό, αν και το λε και. Έχει δίκιο. Πολύ συμπυκνωμένη πληροφορία. Αλλά ναι, αυτό. δεν, θα έμαθα, πούμε, ότι υπάρχουν και αλλού κουκουνάρια. <αλίες> υπάρχουν και αλλού κουκουναριέ που κάνουν κουκουνάρια. <αλίες> ναι. Κουκουνα, Κουκουναρό πορό ναι. έπεσε. Ε, τι. Επίση, αυτό που είπε για το. Για, τις, ε, για τους ιστούς, της αράχνης ναι. ε, και κυριολεκτικά συμβαίνει γιατί όσοι αγοράζουν ζωντανό δέντρο το, τα Χριστούγεννα για να στολίσουν ναι. ε, συνήθως ναι. κάποια στιγμή παρατηρούν ιστούς από αράχνη μέσα γιατί έχει αράχνη, έχουν, αράχνη Α, έχουν τα αράχνες έχουν okay. έμαθα okay. ναι ναι, ναι. έχουν πολλές αράχνες οπότε βγάζει ένα νόημα αυτό okay. δηλαδή... βέβαια δεν μου είπε κανείς ότι άνοιξε το παράθυρο και έγινε χρυσάφι, α πούμε. Συνήθω άνοιξε το παράθυρο και γέμισε το σπίτι καυσαέριο. Αυτό συμβαίνει εδώ. Αλλά εντάξει, κάτι κερδίζει και με αυτό. Δεν μάτα να είσαι τόσο πεζό και πάρε αυτοκίνητο. Ε, πάντα. κερδίζουν κάποιε μύγε, ξέρω εγώ, από του ιστού. Αυτό που μπορεί να υπάρχουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και των γιορτών. Που εντάξει, είναι χρήσιμο και αυτό. Γιατί θε να φά, α πούμε, έχει ένα χριστουγεννιάκο τραπέζι και έχει τρώσει και έρχεται η μύγα, πάει πάνω στον ιστό, τελείωσε. Όλα. Είδε πω η φύση προβλέπει και λύνει προβλήματα ε, έτσι από μόνη τη. Ε, βέβαια τι νόμιζε. Εγώ γιατί αυτό είναι η μεγάλο η οικονομία. αυτορυθμίζεται δηλαδή, τι εσύ τι, <laughs> μεγάλο φυσιογλήφη. Φυσιογλήφη, Για πότε θα σταματήσω αυτά τα αστεία, Ποτέ. Να σου πω ναι. ένα από τα πιο περίεργα. Ναι. Ναι. Ρε, Είμαι παιδί έτοιμος. μου, ε, ένα από τα πιο περίεργα έθιμα που βρήκα είναι στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία. Περίεργο. Ναι. Ε, για πάρα πολύ κόσμο, η παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη κουζίνα, δηλαδή το, το δείπνο, είναι KFC. Οκ. Okay. <laughs> αυτό... Νομίζω ναι, να πει μια κουζίνα-κουζίνα, ξέρω, με μάτια και τέτοια. Ε, όχι, θα σου πω μάλιστα και το πιο ηλίθιο, ε, ότι βάζουν αγάλματα του Colonel Sanders, αυτού νου, του KFC του τύπου. Ναι, του Colonel. ναι. Αυτό. ναι. Ε, τα βάζουν έξω, ρε παιδί μου, έξω από τα KFC και ο οποίο φοράει στο λίτο Αϊ Βασίλη. Το πλαστικό άγαλμα, ναι. δηλαδή φοράει στο λίτο Αϊ Βασίλη. <laughs> okay. ε, φτιάχνουν ειδικά πακέτα και κουβάδε για να βάλουν μέσα τα κοτόπουλα. Και λέει ότι η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που στην ουσία αυτό που έχουν κάνει είναι ότι ε, έχουν παντού μέχρι και online υπηρεσίε ώστε να μπορεί να παραγγείλει το χριστουγεννιάτικο σου κουβά. Και όχι μόνο αυτό, ότι είναι τόσο Διαδεδομένο πλέον που γενικά ε, οι κρατήσει στα κεύση για να έρθουν τα φαγητά στην ώρα του είναι μήνε πριν. Οι παραγγελίε. Ναι, Και ναι, ναι, ξέρει γιατί έγινε αυτό. Δηλαδή. Ναι. Κατά λάθο. Όχι, γενικά. Ναι, έγινε κατά λάθο, αλλά όχι ακριβώ. Ήταν και επίτηδε. Μία εταιρεία. Μία ναι, εταιρεία Ιαπωνικών φούρνων, μικρών φούρνων και ταυτόχρονα. Μια ολόκληρη καμπάνια των KFC, κάπω με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώ ήταν γυρισμένο, τη δεκαετία του 70, γύρισε μια διαφήμιση, δύο-τρει διαφημίσει, δεν ξέρω τι, που εξηγούσε στου Ιάπωνες ότι. Τι είναι το κοτόπουλο. Ο, ο, ό, όχι. Ότι οι Αμερικανοί παραδοσιακά τα Χριστούγεννα τρώνε KFC. Α, οπότε αυτοί είναι Αμερικανοτραφεί και Αμερικανόφιλοι το και πίστεψαν. ρούφιξαν από την κουλτούρα αυτό. Το πίστεψαν. Μέγα λάθο. Εγώ καταρχά να πω ότι δεν μπορώ να μιλάω για στολισμού, γιατί το μόνο πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου και είναι σαν στολισμό είναι το βιβλίο του Ηλία του Φουντούλη, το χαρτί και καλαμάρι. Μόνο mm -hmm. μέχρι mm -hmm. εκεί πάει το επίπεδο του στολισμού μου. Και δεύτερον, αν ήμουν Ιάπωνα, πιστεύω ότι θα στόλιζα έναν πίκατσου. Δηλαδή, γιατί να μην να μην προωθεί το δικό σου προϊόν και να προωθεί, α πούμε, τα KFC που είναι Αμερικανικά. Εννοείται πολύ καλύτερο ένα πίκατσου ή Βασίλη, ξέρω εγώ. Ναι, οκ. Okay. Πολύ καλύτερο. Γιατί, γιατί ρε παιδιά έτσι τώρα με το, με το KFC. Ρωματικά, δηλαδή, δεν ξέρω. Λίγο να προωθήσουμε τη δική μα κουλτούρα. Λίγο έστω ένα Dragon Ball, κάτι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Χριστουγεννιάτικο δικό μα. Και σου λέω είναι θλιβερό το ότι αυτό αφορούσε. Την. Πώ το λένε, την. Ότι ήταν. Μάλιστα και ότι ήταν η γιορτή του ηλιοστασίου στι 21 Δεκεμβρίου, το Yuletide. Τα παλιά ναι. Χριστούγεννα. Δηλαδή του πείσανε κιόλα ότι ήταν το Yuletide, όχι ότι. Δηλαδή ότι είναι πιο παλιά γιορτή από αυτή που ξέρουν. Α, και ο, δεν πήγε το μυαλό του ότι δεν μπορεί okay. να τρώνε τη γανιτό Κοτόπουλο γιατί δεν υπήρχε το κέφι όταν. <Συσχε> Φοβερό. Εντάξει. Φοβερό. <Συσχε> ε, ενδιαφέρον. Οκ. Okay, okay. Πεστολίζουν το, το στρατηγό εκεί. Ναι, Άι Βασίλη και τρώνε κεύσι. Εντάξει. Καταλαβαίνω τη σύνδεση. Εκεί είναι κόκκινα, είναι πάντα γιορτινά Δεν ξέρω. Στα κεύσι είναι πάντα Χριστούγεννα γιατί είχε κοντίσιον. Δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχουν κάποια, κάποια συνδέσει εκεί, εντάξει, το βλέπω δηλαδή, οκ, okay. μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Α, από παρεξήγηση γίνονται αυτά, γίνονται, πολλές εντάξει, πολλές Είναι λίγο θλιβερό όμως. Ναι, είναι λίγο, είναι λίγο, είναι ας πούμε, τι να σου πω τώρα, σαν να στολίζουν στο Πακιστάν τσολιάδες, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι τόσο άκυρο. Δεν... Είδανε, ξέρω εγώ, που είχε έρθει ένα στο... στην Ελλάδα και είδε την αλλαγή φρουρά και μετά αποφάσισε ότι αυτό είναι Χριστουγεννιάτικο και μετά παίρνουμε ένα στοιχείο από μια άλλη χώρα και το βάζουμε χωρί κανένα λόγο Χριστουγεννιάτικο. Ναι. Για κάποιο λόγο. Κάτι τέτοιο. Και το στολίζουμε. Ε... Ε, εντάξει. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, ναι. Ε, ο Τσολιά και ο Αϊβασίλη έχουν κάποια κοινά. Έχουν φούντα, σίγουρα. <laughs> κόκκινο τσαρούχι, κόκκινο σκουφί, okay, το βλέπουμε όλοι αυτό. Ναι. Ε, δεν εννοούσα πούνα κάτι άλλο ναι. ναι, 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 όχι, κανένα πρόβλημα. Ε, υπάρχει η ναι. λέξη δεν. Είναι, είναι ψηλή ξέρω εγώ, είναι Έλληνε, γιατί είναι Άγιο Βασίλης οπότε είναι, είναι, ελληνες, είναι σίγουρα Έλληνα. Έλληνε. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα κοινά. Οπότε θα έστεκε και τι άλλο, μετά τα άλλα δεν έχουν τόσο πολύ ενδιαφέρον. Με εξαίρεση μια χώρα στο Μεξικό που παίρνουν ραπανάκια και τα. Ε, το Μεξικό είναι χώρα. Ναι, sorry, με εξαίρεση. Στην <laughs> πω Στην. Καλά, μπράβο, Στέλι. Εκτό αν εννοεί στην Αμερική. Όχι, όχι. Ε, στο Μεξικό ah. κάνουν. Ε, όχι, το Νιου Μεξικό. Κάνουν carving τα ραπανάκια. Α, θα σου Είναι κόκκινα. Μιλάμε ότι είναι. Όχι, δεν ξέρω επειδή είναι. Δεν θα πήγαινα τόσο. Δεν νομίζω ότι είναι επειδή είναι κόκκινα. Νομίζω ότι είναι επειδή. Ναι, αυτό θα ήταν για το Πάσχα. Να του γκρίζουμε ραπανάκια, ξέρω εγώ. Ναι, όχι. Είναι... Κάτσε να βρω λίγο το. Έλα, μωρέ. Να το. Λοιπόν, δε. Πιένουν και. Έλα, πάρτω. Ορίστε. Πάρτο. Α, οκ. Μισό. Στην πόλη ο Αξάκα. Οχ, oh, Παναγία μου! Ναι, ναι, είναι λίγο περίεργο. Τι, αυτό είναι τρομακτικό, ρε. Ναι. Είναι η νύχτα των, των ραπανακιών. Και είναι στην ουσία διαγωνισμό. Και ξεκινάνε και κάποιο κερδίζει και κάνουν τέρατα. Ε, κάνουν ε, ανθρώπου απλά να χορεύουν μέχρι τέρατα. Πότε μέχρι, μπορεί να φανταστεί. Και λέει χιλιάδε επισκέπτε που πηγαίνουν στην πόλη για να δουν πώ έχουν χαράξει τα ραπανάκια. Και μάλιστα λέει okay, ότι εντάξει, τα συγκεκριμένα είναι ραπανάκια Είναι και αυτό. Ναι, είναι. Γιατί τα συγκεκριμένα ραπανάκια έχουν τέχνη και πριν όπω τα μεγαλώνουν, γιατί του δίνουν πολλά διάφορα λοιπάσματα για να γίνουν τεράστια. Ναι, γιατί το είδα. Δεν είναι τα ραπανάκια που έχω στο μυαλό μου που είναι σε μέγεθο καριδιού, α πούμε. Ναι, είναι ένα ραπανάκι, Σαν τον κοντζήλα εδώ πέρα αυτό που είδαμε. Και ίδιο. λέει ότι δεν έχει και πολύ νόημα γιατί σε λίγε ώρε αυτά χαλάνε. Οπότε τέλο. Α, οκ. Okay. Γιατί δεν πήρανε κάτι πιο εύκολο, ε, Μαρούλια, ξέρω εγώ, που είναι πιο μεγάλα και πιο. Πραγματικά δεν ξέρω δεν ξέρω, customizable για κάποιο λόγο. Τα ραπανάκια είναι λίγο. μέχρι να σκάψει, να φτιάξει, να μαζέψει, ένα τέτοιο. Αυτό έχει πολύ ζόρι. Αλλά θα μου πει, οκ, okay, ο καθένα. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, α πούμε. Να λε, είμαι ραπανάκι κάρβερ, α πούμε, για κάποιο λόγο. Στο Μεξικό. Ναι. Ωραία. Ραπανάκι κάρβερ. Ωραίο. Ναι. Δεν θυμάμαι πώ είναι το ραπανάκι στα αγγλικά γι' αυτό. Δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο. Ραπανάκι κάρβερ ακούγεται πάντω ιαπωνικό που είπαμε πριν. Οπότε θα μπορούσαν στην Ιαπωνία. Mm. Καρουβερού. Ναι. Καρουβερού. Squid Game. Squid Game. Τέλο πάντων. Αυτά. Ε, okay. Το χειρότερο νομίζω είναι στην Αυστρία. Καλά, ξέρει τώρα για τον Κράμπου και τα τέτοια τα έχουμε πει. Στην Αυστρία ο Άγιο ο Νίκολας είναι ο Άγιο Βασίλη και ο ναι, όπως και, ο Κράμπου. Ναι, όπω και στην Ολλανδία είναι αυτό. Ναι. Αυτός, ναι. Και... Ο Νικόλα. Απλά στην Αυστρία ντύνονται κράμπου και βγαίνουν έξω και κυκλοφορούν και να πάρουν λέει, τα κακά παιδιά και να τα στείλουν στην κόλαση. Αυτά. Ναι, 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 έχει ένα είδο ε, bullying Campus. ο Η φιγούρα αυτή, ναι, είναι τιμωρητική. Τύπου που δεν απλά δεν θα πάρει δώρο, θα πεθάνει σε αυτήν την φάση. ΈξεOT, θα ρουφίξω την ψυχή σου. <σκέλνω> ναι, τέλο πάντων, <σπίτι>, αυτό, <σκ <Σκήνω> αυτά έτσι γιορτάζουν. <σκλήνω> ναι. Έτσι τα γιορτάζουν. Ωραία, εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί. Εγώ θα ήθελα να ζήσω μια άλλη διαφορετική εμπειρία από κάθε χρονά Η Βασίλα, η Βασίλα, η Βασίλα. Πήξαμε στα δώρα, ξέρω εγώ. Α κάνουμε και να. Περίεργο έτσι ρεβεγιόν, δεν ξέρω. Με ραπανάκια και πίκατσου. Θα μπορούσε. Θα... Ωραία λοιπόν. Θα κάνω φέτο ρεβεγιόν ναι, που πολυτισμικό... θα έχει μέσα ραπανάκι. Ωραία. Έστω μια σαλάτα, κάτι. Όχι, ραπανάκι. Το ρεβε... Τι εννοεί. Θα έχει μέσα το ρεβεγιόν ραπανάκι. Ένα, ναι, ναι. ναι, ναι, θα, ναι. Θα, ένα... Θα, θα κάνω ένα ρεβεγιόν Ψα... το οποίο θα είναι γύρω του, α πούμε. Θα έχει αγκαλιάσει ω στοιχείο το ραπανάκι. Okay. Μιλάω σα τώρα ναι, 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 οκ. Okay. Νόμιζα ότι θα έχει κάποιο καλεσμένο ραπανάκι. Μόλι με ειδοποιούν με το πίθετο, από το control, έστω, ναι. δεν μπορώ να έχω καλεσμένο ραπανάκι, όσο λείπω okay, και να yeah, δώσω, yeah, δεν άρχισε yeah. να περπατάει. <laughs> αλλά με ειδοποιούν <laughs> ότι υπάρχει σούπα με ραπανάκι και ροκφόρ. <laughs> Αχά. Σούπα με ραπανάκι και ροκφόρ. Ακούγεται αηδία Όχι, oh, ε, γιατί. Ε, είναι, αλλά... Μπορεί να είναι πολύ νόστιμο. Τε, δεν είμαι τόσο σίγουρο. Γιατί η ροκφόρ είναι αυτή ιδέα. Το ραπανάκι, οκ, εντάξει, αλλά ξέρω εγώ. Θα ρωτήσουμε ένα μεξικανό Κάρβερ να δούμε αν ταιριάζει αυτό Κάρβερου. Yeah bitch Αχ μου Ωραία Οπότε χάρη Αυτά για αυτά τα Χριστούγεννα Αυτά για αυτά τα Χριστούγεννα Πόσο όμορφη φράση Λες και τιμών και πουμπα Ναι Αυτά ήταν για αυτά τα Χριστούγεννα. Τι Ήτανε. Ε, ήτανε, ήτανε... Ε... Με λένε κύριο γουρούν. Κύριο γομάρι, γομάρι. γουρούνι Α! Γουρούνι ήτανε. Γλιώδη, τρανά, γλιώδη, τρανά, γλιώδη, τρανά. <laughs> δεν φουσκώνουν, είναι νόστιμα, δεν μπαχαίνουν. είναι νόστιμα. Δεν παχαίνουν, είναι <laughs> νόστιμα, δεν Ο άλλος το μόνο επιχείρημα που είχε είναι ότι ήταν νόστιμα. <laughs> Ε... Ο άλλο λε και μιλάμε για κάποιον. Ναι, ρε, ο Τιμών. <laughs> <laughs> ναι. Ε, δε τι, δεν έχει φίλου εσύ, σαν τον Τιμών. <laughs> ε, <Εμπίζος>. Εννοείται. <laughs> ε, εννοείται. Όλοι μου οι φίλοι σαν τον Τιμών είναι. Δυστυχώ δεν καταφέραμε να δούμε χριστουγεννιάτικη ταινία γιατί ο έλειπα σε Τουρ και ήταν μια. και ο Χάρη και εγώ ήταν από εδώ και από εκεί με τη δουλειά και αυτά. Ε, θα επανορθώσουμε και στο επόμενο επεισόδιο που θα είναι θπόθια. Θα συζητήσουμε και λίγο έτσι, για αυτά τα κόλπα που κάναμε πέρυσι με τα, τα, λέ, τα New Year's Resolution. Τα Resolution και ναι. ναι. Και θα ίσως έχουμε και ταινία και θα είναι όλα πολύ ωραία. Οπότε... Και γιορτινά και λαμπερά με φωτάκια και αράχνες και πίκατσου και ραπανάκια. Ναι. ναι. Οπότε αυτό το επεισόδιο θα βγει hey, για το Patreon στις 26. Οπότε, καλά Χριστούγεννα σε όλου. Φαντάζομαι έχουν περάσει τα Χριστούγεννα, αλλά καλή Χριστούγεννιάτικη Σαββατοκύριακη δεν ξέρω τι. Και... Καλή Χριστούγεννιάτικη αναπόλυση θα πω. Αυτό. Εγώ. Έτσι, μπράβο. Αφού είμαστε μετά, ναι. Καλό γύρα σε όλου, γιατί ο Χάρη είδατε τι έπαθε. Δεν το ευχήθηκα πέρσι και γέρασε άσχημα. Ένα χρόνο, δέκα χρόνια. Δέκα <laughs> χρόνια, <laughs> <laughs> ναι, οκ, okay. τα, τα, φορτώθηκα. οκ okay. Και επειδή το επεισόδιο θα βγει δύο του μήνα για τους μη patrons, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη Χριστή Πρωτοχρονιά. Αυτό. Και εμείς θα τα πούμε με το Spotify και θα τα πούμε μετά του χρόνου. Δηλαδή, τα λέμε όχι, του χρόνου. Γεια σας. Αυτοί που ακούτε το δε, στις δύο του μήνα, όχι του χρόνου, αυτόν τον χρόνο. <laughs> Χάρη ξανακλείσετε. τα χάνα σκατά. Βοήθεια, σώσε με, σώσε με, Κάνε με ένα σκάσο. Λοιπόν, λοιπόν, κλείνω. Παιδιά, καλή χρονιά να έχουμε. Σας ευχαριστούμε. Είστε καλύτεροι. Ήμασταν ο Στέλιος Ανατολίτης και ο Χάρης Δαρζάνος. Να είμαστε καλά.